Προτού καλά-καλά εκείνη η γνώμη συνέλθει από το εξωτερικό διπλοφωνικό στο Στρόβολο, ένα νέο έγκλημα και πάλι στη Λευκοσία, αυτή τη φορά στην περιοχή Αγκλατζιάς, έρχεται να σοκάρει τους πάντες. Θύμα του νέου εγκλήματος, η 80χρονη Αντρού Λεβανέζη, συνταξιούχος δασκάλα, η οποία βρέθηκε νεκρή, δεμένη και φημωμένη από άγνωστα επί του παρόντος πρόσωπα. Διέμενε σε ισόγειο οικία στην οδό Ειρήνης μαζί με τον γιο της που είναι καθηγητής. Κοντά στην περιοχή και συγκεκριμένα στην πίσω πλευρά της οικίας διέμεναν και άλλα συγγενικά της πρόσωπα και συγκεκριμένα η κόρη της και ο γαμπρός της. Γύρω στις 6:45 το πρωί η άτυχη 76χρονη προγευμάτισε με τον γιο της, ο οποίος είναι καθηγητής στη Λάρνακα, και η ώρα 9 τη βρήκε φημωμένη και δεμένη στο κρεβάτι της η κόρη της. Η άτυχη 80χρονη είχε σπάσει το χέρι της και ήταν στο γύψο, ενώ η κόρη της είχε μεταβεί στην οικία της για να την πάρει στο προγραμματισμένο ραντεβού με τον γιατρό. Οι πρώτες έρευνες της αστυνομίας δείχνουν ληστεία, με το έγκλημα να προσδιορίζεται μετά τις 8 το πρωί. Υπάρχει ακαταστασία στο σπίτι και βεβαίως εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε το αδίκημα της κλοπής ή οτιδήποτε άλλο σε σχέση με αυτόν το οποίο εντοπίζονται. Η είδηση σόκαρε όλους τους κατοίκους της γειτονιάς. Όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν για τη συνταξιούχο δασκάλα. Αγαπητή σε όλους στη γειτονιά, φιλέσπλαχνη και ευγενική. Μέχρι και πρόσφατα παρέδιδε άφιλο κερδός μαθήματα σε παιδάκι με μαθησιακά προβλήματα. Τελευταίος ήταν και με τον Μπαστούνι. Πολλά καλά η γυναίκα. 10:15 ευθεία στην ασύλ μου και έπιαμε και πήγαμε πάλι στον πάρκο. Ήρθα η ώρα 12 και είδα αυτό, είδαμε. Ήταν πολύ καλή κυρία, ενώ κάθε πρωί επειδή είμαι ανάπηρο στο καροτσάκι, να παίρνω από εδώ να με ρωτήσει αν θέλω κάτι από το σούπερ μάρκετ, να με βοηθήσει, να με κάνει. Μου έδινε θάρρος. Αυτοψία στη σκηνή διενήργησαν οι ιατροδικαστές Νικόλας Καραλάμπους και Αγγελική Παπέτα, ενώ η νεκροδομή επί της ορού της 80χρονης θα διενεργηθεί αύριο. Η ηλικιωμένη φέρει κοψίματα στα δύο δάχτυλα του αριστερού της χεριού και μικροεκδορές στο πρόσωπο. Ο σύζυγος της άτυχης ηλικιωμένης, πρώην λοχείας της αστυνομίας, φιλοξενείται εδώ και καιρό σε στέγη ηλικιωμένων, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.